Πάμε λίγο στο Μπούργος. Ναι, πάμε. Πάμε στο Μπούργος. Βλέπουμε ήδη και πλάνα από το... Ήταν στο Κλάς Βικελίδης, να πούμε. Έτσι, παρακολούθησε το παιχνίδι, σημείωνε, τόζησε με τον τρόπο του. Έδειξε αρκετά επικοινωνιακός. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Μπούργος που θυμάσαι από τον Ατλέτικο. Δηλαδή, να είναι έτσι οικείος, ενώ το παρουσιαστικό του είναι λίγο έως πολύ άγριο, δεν το βλέπεις και τραβιέσαι λίγο πίσω. Πιο χαλαρός ήταν ως παίχτης, εντάξει τώρα. Μια φορά τον είδα ως προπονητή. Μια φορά. Το συνάντησα να ήταν προπονητής το 2013 σε ένα τελικό κυπέλλου. Α, στη Ισπανία που. Ναι, ναι. Αυτό το τελικό, το κύπελλο πήρε Ατλέτικο. Ναι, μέσα στην Ρεάλ. Ναι, ναι. Τότε τον είδα. Τώρα το θυμάμαι. Εγώ τώρα πριν 18 χρόνια. Μακρύ μαλλί, καπελάκι, άλλο πράγμα. Ναι. Πάντως... Άλλο να είσαι παίχτης και άλλο να είσαι προπονητής. Έτσι, άλλη ψυχολογία. Πολύ χαλαρός ήταν και χαβαλές και ροκ. Κάνατε. Ναι, έκανα παρέα με τους Αργεντινούς οπότε. Με Τσόλο Σιμεώνε, εννοείς. Σιμεώνε, Μπαγάσα, Αλέκη, όλους. Ναι. Ως άνθρωπος δηλαδή ήταν αλέγκρο. Ναι. Αλέγκρος. Έτσι, πολύ. Πολύ ευχάριστος. Ροκ. Μια χαρά. Ως προπονητή περιμένουμε να το δούμε τώρα. Ναι, δεν το ξέρουμε. Βέβαια, ήταν το δεξί χέρι του Σιμεώνε. Τον είχε αποθεώσει και στο πρωτάθλημα που πήρε και το πρώτο. Ο Σιμεώνε, ότι χωρίς αυτόν δεν θα το έκανα. Τον είχε φωνάξει συνέντευξη τύπου. Είναι σύγχρονος. Ασχολείται με στατιστικά ή με τεχνολογία στο να τσεκάρει τους παίχτες. Σου είχε δημιουργηθεί ποτέ εντύπωση τότε που κάνατε την παρεούλα σας ότι θα γίνει προπονητής ή ο ένας ο Σιμεώνε? Ποτέ, ναι. Ο Σιμεώνε, ναι. Αλλά ο Σιμεώνε έκανε τον προπονητή από τον πάγκο. Όταν δεν έπαιζε και μπορεί να ήταν δίπλα μου στον πάγκο, ήταν ολόρθιος. Αλλά ο Σιμεώνε. Ο άλλος ήταν καλύτερος. Όχι. Όχι. Έχεις αγοράσει κανένα CD του? Όχι, όχι. Νομίζω μετά έγινε τραγουδιστής. Έκανε και μια μπάντα. Έκανε μια μπάντα η οποία. Επειδή είδαμε στο βίντεο της αγωνιστικής, τον είδαμε με τον Μακρύ Μαλλί να παίζει με την μπάντα, η οποία είναι η Garb, δηλαδή τα αρχικά από τα ονόματα στο ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, Χερμάν, το G, Άντριαν, Ραμόν, Μπούργος, Garb. Αυτή είναι η μπάντα που αρχικά λεγόταν Λαπιάρα, μετά λεγόταν Συμπατία. Έβγαλε και τρία CD. Κάνει τίποτα που δεν έχει ούτε ένα. Δεν θα το πούμε. Όταν θα τον έχουμε στην παρέα. Θα τον έχουμε στην παρέα. Θα ξεκινήσουμε, θα του κάνουμε πρόμο το άλμπουμ. 100%. Επανακυκλοφορία και τα λοιπά. Και θυμάστε καλή πτυχία, έτσι. Θυμάσαι εμάς που να είστε μαζί. Προφανώς θα υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, σεζόν 2003-2004, Μπούργος, Σιμεώνε, εσύ. Ένα μύθιμα Αμεριγιάννη. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι μόνο ένα ώστε να ψάχνουμε να βρούμε το ένα και βραδικό το ψηλό. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Διονύσης Τρούπος έκανε μια βουτιά. Εδώ είμαστε. Εδώ φρίζει η εικόνα, φρίζει. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Λίγο να πάγω. Είναι ο Μπούργος είναι με το καπελάκι και το μακρύ μαλλί. Αριστερά πρόλαβα να δω τον Νεανία τον Τόρες. Είναι το παιχνίδι εδώ η εντεκάδα. Κάτω αριστερά, πολύ γρήγορα φεύγω, δεν προλαβαίνω. Κάτω αριστερά ήταν ο Ντέμις. Όχι, Μπαγάσα. Εδώ πρέπει να. Α, εδώ είναι το πρώτο γκολ που βάζω μέσα στην Ατλέτικο. Μέσα στο γήπεδο, ναι. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Ατλέτικο αυτό. Όχι, μέσα στην έδρα μας. Και ο τροματοφύλακας που έπαιζε εκεί. Στη Σουστιάδη. Ναι, έπαιζε στη Βίτεσε πριν. Είχα σκοράρει, γνωριζόμασταν γιατί. Θα με έρθει 3-3 με τη Βίτεσε στη Φιλαδέλφια και του είχα βάλει γκολ. Έτσι γνωριζόσασταν. Ναι, ναι. Θα σε συμπαθούσε πολύ, φαίνεται. Ξέχασα το όνομά του. Αυτό θα το θυμάται σίγουρα πάντως. Έτσι πλασάρουν κυρίες και κύριοι. Θα τα βλέπουν κάποιοι επιθετικοί τώρα. Τώρα πώς από τον Μπούργο θα δείξετε όλα τα καλύτερα μου γκολ στην Ισπανία. Τι θα κάνετε. Ευκαιρία δοθήσεις τώρα για να. Έτσι για να το. Εδώ και ο Μπούργος. Ορίστε. Γιατί φοράει καπέλο, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί φοράει καπέλο είναι νύχτα. Δεν ξέρω. Ναι. Εμείς μόνο το φωνάζαμε. Πώς? Μόνο. Μόνο. Δηλαδή και στο κινητό μου μόνο Μπούργος το γράφω. Ψημένη μαϊμού. Ναι. Μόνο το φωνάζουν όλοι. Γερμάν δεν έχω ακούσει κανένα το φωνάζει. Στο Γερμάν δεν γυρίζει και ο Σιμεώνε τσόλο. Μόνο. Καλός τρελός. Ναι, δηλαδή ναι, γλυκά τρελός. Δεν λέμε τώρα ότι το άλλο πρόσωπο. Δεν έχω να φωνάζει ποτέ. Ενώ σου φαίνεται έτσι λίγο. Άγριος. Άγριος δεν είναι, όχι. Δεν ήταν τουλάχιστον. Ναι. Είπαμε, άλλο να είσαι ποδοσφαιριστής, άλλο να είσαι
Τώρα γιατί δεν γίνεται αυτά, παιδιά, και με βλέπω και λέω πόσα πρέπει να χάσω ακόμα κιλά. Τι να χάσει. Ευτυχώς δεν έχανες γκολ. Αλλά 20 πρέπει να χάσω. Κιλά κουμαντάρι. Το κουμαντάρι. Μιλήσατε καθόλου, είπατε ένα γεια, ανταλλάξατε κάτι. Ναι, ναι, κάτι μηνύματα. Μάλιστα. Είπε τίποτα καλό. Παρακαλώ. Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Ως είδηση.